tenemos de esquinito, Jordan Mansefe. Y Sara Azul. Y Marvin Lozana. Don Ángel Lomeco. Y Don Tais Group. Μα πραγματικά έχουμε τόσο άγχος, ένα χειροκρότημα, ότι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έγιναν οι συστάσεις, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να σας ζητήσω τους φοιτητές μου. Είναι ο Κέισι, ο Άγγελος, εγώ είμαι η Βασιλική, η Σάρα και ο Γιώργος. Καλή σας, καλησπέριζουμε όλοι μας. Και σήμερα σκεφτήκαμε, προκειμένου να καταλάβετε κι εσείς ακριβώς πώς οργανωθήκαμε, να το κάνουμε σε στυλ συνέντευξης. Όπως είναι φανερό, εγώ θα είμαι η παρουσιάστρια και οι συμφοιτητές μου θα απαντάνε τις ερωτήσεις, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο όλο μας το έργο. Ο σκοπός με τον οποίο συμμετείχαμε στο This Is It, στο πρόγραμμα αυτό, ήταν να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας με ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Όπως όλοι ξέρουμε, η γνώση είναι δύναμη και εμείς είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε όσους περισσότερους μπορούμε με τις τεχνολογικές μας γνώσεις. Νομίζω είναι καλά να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ξεκινάω. Αν έπρεπε με μια λέξη να περιγράψετε την εμπειρία σας, τη μέχρι τώρα μάλλον εμπειρία σας, ποια θα ήταν αυτή? Για να περιγράψουμε μια λέξη, αυτό το πρόγραμμα θα ήταν καινοτομία. Εγώ θα έλεγα συγκινητική. Θα με επιτρέψεις, Μάρβι, να πω δύο λέξεις. Θα έλεγα ότι ήταν μια πρωτόγνωρη και επικοδομητική εμπειρία. Γιώργο, μία λέξη. Εγώ είναι επίδραση, ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που κάναμε τον Άγγελο. Μία λέξη. Για μένα η λέξη αυτή ήταν πρόοδος. Συνεχίζουμε. Τι ήταν αυτό που βρήκατε ελκυστικό σε αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα This Is It? Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε περισσότερο σε σχέση με τα άλλα εθελοντικά προγράμματα που προσφέρει το Hellenic American College και το πρόγραμμα Πολίτης? Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μου τράβηξε την προσοχή, διότι ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι θα βρεθώ κάποια στιγμή στη θέση ενός εκπαιδευτή. Οπότε για μένα ήταν πρόκριση να γνωρίσω ένα καινούριο με αυτό στον κόσμο της εκπαίδευσης. Σε πρώτη φάση, εγώ το έκανα για την εμπειρία, γιατί ως μαθητή ουσιαστικά πληροφορικής ήθελα να πάρω μέρος γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον παραδάξω. Σε δεύτερη φάση, καθώς ψάχναμε τα κέντρα που θα πάμε να εκπαιδεύσουμε ουσιαστικά, βρέθηκε μια μεγάλη εμπειρία, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, γνώρισα παιδάκια, πέρασα μαζί τους κάποιες ώρες και μου τράβηξε την προσοχή και η χαρά που μου δίνανε και η χαρά που τους έδινα απλά και μόνο παίζοντας και ζωγραφίζοντας μαζί τους. Οπότε το ενδιαφέρον μου τραβήθηκε και ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα μαζί τους. Βέβαια, για να είναι διαφορετικά από ό,τι περίμενα, ήταν νομίζω ακόμα καλύτερο. Θα πούμε μετά στην συνέχεια, νομίζω εγώ. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι που θα διαρκέσει για όλη τη ζωή, όπως είναι γνώσεις. Και επίσης με αυτό το πρόγραμμα θα ήθελα και να δοκιμάσω τις ικανότητές μου στο να διδάξω σε κάποιον αυτά που ξέρω. Εγώ από μικρός ήμουν κομπιτεράς της οικογένειας, ασχολούμαι συνέχεια με υπολογιστές, ακολούθησα τα νέα της τεχνολογίας και ζούσα σε μεγάλη οικογένεια και όλοι οι θείες ζητάγανε εμένα βοήθεια με προβλήματα ή ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με υπολογιστές και άλλα μικρήματα. Αλλά πάντοτε αισθανόμουν μια έλλειψη ότι δεν τα έκανα πολύ αποτελεσματικά, δεν ήμουν αρκετά οργανωμένος. Και το πρόγραμμα όταν το άκουσα στο κολέγιό μας, μου άρεσε πάρα πολύ, ότι σου δίνει κάπως μια οδηγία πώς να είσαι πιο αποτελεσματικός, πιο οργανωμένος. Και είχα το διάβασα. Ποζάρα αρκετά για το φωτογράφο, οπότε πρέπει να σας πω και εγώ την εμπειρία μου. Προσωπικά το βρήκα ελκυστικό σε εθελοντικό πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, διότι ασχολείται με άτομα τα οποία είναι αποξενωμένα λόγω
της έλλειψης γνώσεων που έχουν με τους, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα κινητά τους, οτιδήποτε. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κάνουμε δυνατό κάτι για κάποιους ανθρώπους που τους φαίνεται απίθανο έως αδύνατο. Η τρίτη ερώτηση, από ό,τι άκουσα και από ό,τι είπαμε όλοι, αναφερθήκαμε στην διδασκαλία ως ελκυστικό παράγοντα. Νομίζω ότι θα έπρεπε κάπου εδώ να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας. Είναι η ώρα. Η εμπειρία ήταν, όπως είπα πριν, αρκετά συγκριτική. Καταρχήν είχα ένα σύστημα, σχετικά με παλιά, πριν χρήσω το πρόγραμμα αυτό. Και η, παράδειγμα, μία από τους μαθητές μου ήταν η κυρία Στρατούλα, η οποία ήθελε αρχικά να μπορεί να επικοινωνεί με τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη Γαλλία και είχε περίπου 2 χρόνια να τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και αρχικά έπρεπε να κάτσω μαζί της, σύμφωνα με τον οδηγό εδώ, Toolkit, για να δούμε τι ανάγκες έχει ο μαθητής, τι ξέρει και τι δεν ξέρει, τι πρέπει να μάθει. Και μετά από συζήτηση, κατάλαβα ότι πρέπει να μάθει στην αρχή να, πρέπει να έχει ένα λογαριασμό Skype, παράδειγμα. Και αφού κάνει το λογαριασμό, πρέπει να μάθει πώς να το χρησιμοποιεί. Οπότε την έβαλα να ανοίξει λογαριασμό μόνη της, αφού τη έδειχνα, και άρχισε να το χρησιμοποιεί και να ξεσκείται μόνη της μετά από μαθήματα και πολλή εξάσκηση. Βέβαια, κάθε φορά που έκανε κάτι σωστό, της έλεγα ένα μπράβο. Και κάποια στιγμή άρχισε να το χρησιμοποιεί κανονικά. Την πρώτη φορά που επικοινώνησε με τον γιο της, μιλάμε για πολύ συγκίνηση. Άρχισε να κλαίει η μάνα, να τα κρίζει ο γιος, και δεν ήξερα τι να κάνω. Τέλος πάντων, ήταν πολύ συγκινητικό. Και μετά, σαν μπόνους της, πρότεινα ότι άμα θέλει, μπορεί να συνδέσει και το προϊστή με τη τηλεόραση της. Είχε μια ωραία και καινούργια τηλεόραση, μεγάλη οθόνη. Και